Με το φόβο της πυρκαγιάς ζουν φέτος οι κάτοικοι του Δήμου Μπιζανίου που και σήμερα είδαν τη χωματερή της Δουρούτης να κινδυνεύει για μία ακόμη φορά από φωτιά που ξέσπασε στο δημοτικό διαμέρισμα Νεοχωρόπουλου σε κοντινή απόσταση από τον χώρο των σκουπιδιών. Μπορεί η φωτιά να μην επεκτάθηκε στο χώρο της χωματερής χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, όμως με έκδηλη την ανησυχία κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν την εξέλιξή της και ζητούσαν την άμεση λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι εκδηλώθηκε φωτιά λίγα μέτρα πάνω από τη χωματερή της Δουρούτης και 8 οχήματα με 40 άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρέθηκαν στο σημείο. Στην κατάσβεση της φωτιάς συνέβαλε καταλυτικά και το ελικόπτερο Έριξον που με τις συνεχείς ρήψεις νερού δεν επέτρεψε στην πυρκαγιά να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή άλλαζαν συνεχώς τη φορά του ανέμου, θέτοντας σε κίνδυνο το δημοτικό διαμέρισμα του Νεοχωρόπουλου καθώς και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Νωρίς όμως το μεσημέρι η φωτιά δέθηκε υπό μερικό έλεγχο, χωρίς κανένα κίνδυνο αναζωπήρωσης, καίγοντας μέχρι εκείνη την ώρα περίπου 150 στρέμματα. Σύμφωνα με τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Ευάγγελο Καλίνη, μπορεί να διανύουμε πλέον τον Οκτώβριο, όμως οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη βροχοπτώσεων αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως στις υπαίθριες εργασίες τους που είναι πιθανό να προκαλέσουν κάποια φωτιά. Βλέπετε ότι είμαστε εκπομπή τον Οκτώβριο και οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες. Πρέπει ο κόσμος και οι κάτοικοι να είναι προσεκτικοί, να μην ανάβουν πυρκαγιά, να μην πετάνε τα τσιγάρα. Και με τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου 31 Οκτωβρίου, τότε που επιτρέπεται να ανάβουν φωτιές για να κάψουν τα χορτάρια στα χωράκια τους, εκεί πρέπει όμως να λάβουν τα μέτρα πυρασφαλείας, να κάνουν περιμετρική ζώνη, να έχουν βαρέλια με νερό, να έχουν άτομα, βλαδιά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, ότι σε περίπτωση γίνει στους ξεφύγει φωτιά να σβήσουν την πυρκαγιά. Γι' αυτό δεν πρέπει μέχρι στιγμή, μέχρι 31 Οκτωβρίου, να βάζουν καθόλου φωτιά, γιατί όπως βλέπετε δεν έχει βρέξει ή αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες. Παρόν στη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγα μέτρα από τη χωματερή της Δουρούτης ήταν και ο Δήμαρχος Μπιζανίου, Αχιλλέας Σύντος, που για μία ακόμη φορά τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων για τη λειτουργία της χωματερής. Σύμφωνα με τον κύριο Σύντο, είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να κλείσει η χωματερή και να ξεκινήσει ο Χιτά, καθώς η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να κλείσει άμεσα η χωματερή. Δεν ξέρω και σε συνδυασμό με τα σημερινά γεγονότα στο Χιτά, πιστεύω είναι άμεση ανάγκη να ξεκινήσει ο Χιτά, ώστε να μπορέσει να κλείσει η χωματερή. Έχουμε φτάσει πλέον στα όρια μας, γιατί και εμείς ως Δήμος Μπιζανίου θα πρέπει να λάβουμε και εμείς τα δικά μας μέτρα. Έχουμε φτάσει στα όρια μας, πιστεύω όλοι το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει κάτι στο μυαλό της Δημοτικής Αρχής, στο πίσω μέρος του μυαλού της, για να τουλάχιστον προστατευτεί η περιοχή? Βεβαίως και υπάρχει. Αν άμεσα δεν ξεκινήσουν διαδικασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΧΙΤΑ, εμείς από την πλευρά μας θα λάβουμε άμεσα μέτρα. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά θα αντιδράσουμε δυναμικά πλέον. Και πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να κλείσει η χωματερή.